Μετά τα συλλαλητηρία για την Μακεδονία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, σειρά έχει το Κιλκίς να διαμαρτυρηθεί για το ονοματολογικό του κράτους των Σκοπίων με τη διοργάνωση ενός ακόμα συλλαλητηρίου. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να δώσουν το παρόν χιλιάδες διαδηλωτές. Πιστεύω θα έχει. Πιστεύετε ότι έχουν αντίκτυπο τα συλλαλητήρια, ακούγεται η άποψη των πολιτών? Ακούγονται, αλλά κάτω από τα σιρτάρια οι αποφάσεις είναι άλλες. Συμμετοχή θα έχει, αποτελέσματα δεν ξέρουμε αν θα έχει. Και εδώ που γίνεται στα συλλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τι να πω, βρήκανε την άκρη. Είναι μια σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης. Βεβαίως μετράνε ότι ο κόσμος είναι ακόμα πολύ ευαισθητοποιημένος σχετικά με το όνομα Μακεδονία. Θα έχει, όπως και σε όλες τις πόλεις, όπως και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γιατί να μην έχει και εκεί. Ισχύει κάποια βίση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αντιδράσουν σε αυτό. Πρέπει να έχει απήχηση. Πρέπει να έχει απήχηση ασφαλώς. Είναι εθνικό θέμα πια αυτό. Έχουμε κυβέρνηση εμείς. Συγγνώμη, βλέπετε να έχουμε κυβέρνηση. Αυτή είναι μειωμένης πατριωτικής συνείδησης. Θα έχει μια απήχηση, αλλά δεν ξέρω σε τι ποσοστό κόσμο θα είναι. Καμία σχέση δεν έχουν το συλλαλητήριο με τους κυβερνώντες. Οι κυβερνώντες είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα κάνουμε εκεί. Εμείς δεν μπορούμε, ό,τι και να πω, όλοι να κατέβουμε. 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι θα έχει απήχηση. Η Μακεδονία είναι Μακεδονία, όπως η Ουκρανία είναι Ουκρανία, όπως και τα Σκόπια είναι Σκόπια. Φυσικά θα έχει. Στη Μακεδονία και δεν θα έχει. Το συλλαλητήριο θα γίνει στις 4 Μαρτίου στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων.